Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, μαζί μας απόψε είναι η κυρία η Μαρία η Μελέντη, η οποία είναι ιστορικός τέχνης. Και όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στην Ιόνιο Βουλή. Συζητάμε λοιπόν για την πολιτιστική μας κληρονομιά και τις δυνατότητες, τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν με βάση τις αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα μας, όπως και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που άλλαξε και θα καταργηθούν και τα ΤΑΙΠΕΔ, τα οικοσυστήματα δεν θα κινδυνεύουν πια και δεν θα χρειαστεί να τρέχουμε στα Συμβούλια Επικρατείας και στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που είχαμε ζήσει, Δημήτρη μου, και εσείς ως βέβαια περιβαλλοντική πρωτοβουλία είχατε προσφέρει πάρα πολλά και με αγώνες και με δράσεις ποικίλες και εμείς που σας ακολουθούμε και σας θαυμάζουμε και θέλουμε και εμείς να είμαστε δίπλα σας και μέλη και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί εκεί είχαμε μείνει πριν στην προηγούμενη συζήτηση, με αγάπη, με αγάπη, με στρατηγική και με όχι έτσι εύκολη υποχώρηση. Η Κέρκυρα θα αναδειχθεί σε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είναι, αλλά θα τα καταφέρουμε, Δημήτρη μου, και μου επιτρέπεις, μόνο εάν μπορέσουμε στα παιδιά μας, στις νεότερες γενιές, να περάσουμε αυτή την αγάπη του Κερκυραίου για την ιστορία του, του ανθρώπου, του πολιτισμού, της τέχνης, της μουσικής, για αυτό το περιβάλλον το υπέροχο, με το τρομερό φυσικό κάλλος που είπαμε, αλλά και το αρχιτεκτονικό τοπίο. Το πολιτιστικό περιβάλλον. Το πολιτιστικό, όπως το είναι, μπράβο. Γιατί σήμερα μάλλον μιλάμε πιο πολύ για το πολιτιστικό περιβάλλον, που είναι και το φυσικό. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, να πούμε αν έχει πιο πολύ αξιόλογο πολιτιστικό ή φυσικό περιβάλλον. Δημήτρη μου, είναι κάτι που με έχει απασχολήσει και εμένα πάρα πολύ μέσα από το έργο των καλλιτεχνών που έχω μελετήσει και μπορώ να πω με έτσι σιγουριά ότι δεν μπορείς να διαλέξεις, δηλαδή δεν μπορείς να επιλέξεις τι είναι το πιο σημαντικό ή τι είναι το πιο όμορφο. Είναι και τα δύο υπέροχα και το ένα δημιουργεί το άλλο, προκαλεί το άλλο. Λοιπόν, και για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές οι εικόνες και για τη φοβερή, τη γεμάτη, υπέροχη φαντασία από μέρους μας σκέψη για το υπόγειο οχυρό, ας ευχηθούμε ο νέος χρόνος να είναι αποκαλυπτικός, να είναι υπέρ μιας πιο αισιόδοξης αντιμετώπισης και αποτελέσματος σημαντικού. Όλοι μαζί, λοιπόν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Μαρία, πάμε να δούμε, εάν συμφωνείς, ένα πολύ ωραίο σποτάκι της Greenpeace, χορευτικό σποτάκι είναι αυτό, που το θέμα του είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας στα σπίτια μας. Πολύ ωραίο και διδακτικό και πολύ ευχάριστο. Και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, corrupt speaking that boom, I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better get away. You better get fools out of kid, don't play. If there was a bar room, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Tempo, I'm on a roll, time to go roll. We're my 5-3-0, so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. Fuck then, yo, so I can take you to A1A. This time I'm blessed in bikini,
bikinis, rockin' lawless, driving Lamborghinis, jealous. Cause I'm out getting mine, shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall, the chumps acting ill because of full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas, bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away from the jack, the jack. Police on the scene, you know what I mean? They got me up, can run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ performs it. Check out the hook while DJ performs it. Αυτή λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν η Greenpeace και το πολύ ωραίο έτσι χορευτικό αυτό μήνυμα που μας δώσανε για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα δούμε κι άλλα, πολύ συχνά θα βλέπουμε. Λοιπόν Μαρία, η καλή μας φίλη η Αλεξάνδρα Μηταλινού που είναι φυσικός στο επάγγελμα και είναι αναπληρωματής πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ναι, όπως ξέρουμε, γιατί είχαμε κάνει και άλλες δύο εκπομπές μαζί, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για την καταγραφή και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και στο θέμα αυτό που συζητάμε, μας είπε ορισμένα πράγματα. Θέλει να πάμε να δούμε τι μας είπε και στα σημεία που πήγαμε και επισκεφτήκαμε. Βεβαίως. Έγινε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι μας είπε η καλή μας η φίλη, η αγαπητή Αλεξάνδρα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, αυτό εδώ έχω μαρτυρία από φύλακα εδώ μέσα ότι από κάτω είναι μήνα. Και βέβαια ο Σπύρος ο Ζερβός, ο κοινοτικός σύμβουλος που είναι μαζί μου στο Δήμο, μου έλεγε ότι όταν ερχόταν εδώ κάτω, άλλαζε ο ήχος, όπως περπατούσε, άλλαζε ο ήχος από κάτω. Δηλαδή, έλεγε με άλλα λόγια ότι εδώ έχει κούφιο. Εάν βάλεις το φακό σου εκεί πέρα κάτω από το τείχος, εκεί βλέπεις ένα σημείο σαν παραθυράκι. Μάλιστα. Το βλέπεις. Λοιπόν, δίπλα το δέντρο εκεί. Ένας φύλακας μου είπε ότι αυτό είναι είσοδος. Όταν ήταν ο στρατός εδώ μέσα, όλο αυτό εδώ πέρα ήταν αποθήκη. Και μπαίνανε από εκεί πέρα και φυλάγανε πράγματα. Λίγο παραπάνω, αν αναβείς, θα δεις ένα πράγμα, πάει μια σκάλα έτσι και πάει. Εκείνο εκεί πέρα, ακριβώς από πάνω, ναι, είναι βενετσιάνικη αποθήκη νερού. Έχω φτάσει μέχρι εκεί με τη βοήθεια αυτού του φύλακα, δεν είμαι ελαθρέα. Την έχω φωτογραφίσει και αν την είχαν άλλοι θα την είχαν διασώσει και θα τη δείχνανε. Λοιπόν, πάνω είναι κρυμμένη. Από κάτω, ναι, ναι, έχει καρέκλες μέσα, έχει... ακόμα φαίνεται το επίχρησμα από τη Βενετοκρατία για να είναι στεγανή και να κρατάει το νερό μέσα. Είναι πολύ μεγάλη αποθήκη νερού. Λοιπόν, εδώ... Εγώ δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα αν από εδώ κάτω είναι μήνα. Όμως, είναι υποθέτω και έχω και αυτές τις μαρτυρίες. Δηλαδή και τα τούβλα από πάνω που είναι κατασκευή, ναι, που δείχνει μήνα από ό,τι ξέρουμε. Από τις... Σαν τα βάνη σε αυτήν. Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό θέλει έρευνα. Και εκείνο εκεί πέρα θέλει έρευνα. Γιατί αν μπαίνουμε εκεί μέσα, καταρχήν όλοι οι προμαχώνες ήταν κούφιοι. Δεν φτιάχνανε. Άρα δηλαδή επικοινωνία εδώ από κάτω με εκεί πάνω, ας πούμε. Από εκεί, όχι. Από εκεί πέρα θα επικοινωνεί με το εσωτερικό. Δεν κάνανε οι Βενετσιάνοι χώρους άχρηστους.
όλη η χώρα ήταν χρήσιμη και για αποθήκες και για στρατό και για τα πάντα. Πάμε παρακάτω να σου δείξω άλλα πράγματα που μου έχουν πει και εμένα διάφοροι άνθρωποι βασικά. Κερκυρία. Το σημείο από πάνω πέρσι το επισκευάσαμε, το καθαρίσαμε, το φτιάξαμε και καλύψαμε πάλι. Εδώ όμως βλέπουμε μια κλειστή είσοδο. Αχα. Η πληροφορία που έχω εγώ από άνθρωπο που δουλεύει εδώ μέσα όλη τη ζωή είναι ότι αν ανοίξει, από εδώ φτάνει κάτω στην πύλη Σοράντζα που είναι η πρώτη πύλη του παλαιού φρουρίου. Και μάλιστα οι πληροφορίες, αρκετές πληροφορίες, και από τον Κλίμη και από άλλους ανθρώπους και από αυτόν τον άνθρωπο λένε ότι επί βομβαρδισμών ανοίξανε την πύλη Σοράντζα και μπήκανε μέσα για καταφύγιο. Και είναι λογικό, γιατί αφού ήταν πύλη, μπαίνανε οι αρχόντιοι από εκεί μέσα και οι επίσημοι και ανεβαίνανε. Άρα είναι κούφιο εκεί μέσα. Το κλείσανε τώρα πάλι. Αλλά σε μια περίπτωση ανάγκης όπως ήταν οι βομβαρδισμοί, λογικό ήταν αυτοί που ξέρανε να το ανοίξουν και να βάλουν τον κόσμο μέσα να φυλαχτεί. Και λέει λοιπόν ότι αν ανοίξει από εδώ, φτάνει εκεί κάτω. Και λογικά έχουμε μέσα κούφιο, χώρο. Αυτά όλα είναι αξιοθέατα. Πάμε παρακάτω να σου δείξω τη μοναδική διασωσμένη βενετσιάνικη αποθήκη. Η μοναδική. Αυτό το ξέρω από τον Νίκο τον Μπακτίτη. Αυτή εδώ είναι η μοναδική στο χειρωματικό, ολόκληρη διασωσμένη βενετσιάνικη αποθήκη. Η οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί άλλα πράγματα και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να την συντηρήσουμε και να έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο για πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα πράγμα μοναδικό στο χειρωματικό, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Έτσι. Και βεβαίως και εκεί βλέπουμε κάτι περίεργο, αλλά το βασικό είναι ότι τα σταυροθόλια επάνω και είναι μη συντηρημένη, διότι προφανώς δεν έχουμε λεφτά. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν Δημήτρη βλέπουμε την πρώτη πύλη του παλαιού φρουρίου, την αρχαιότερη. Πριν ανοίξει η πύλη του Κοντραφόσα και ο Διάβλος, είχαμε αυτήν. Έχω μαρτυρία και από τον Κάρολο τον Κλίμη, έχω μαρτυρία και από τον άνθρωπο που ήταν εδώ μέσα και από άλλους, ότι από εδώ πέρα την είχαν ανοίξει και έμπαινε μέσα κόσμος. Έχω αρκετές μαρτυρίες. Άρα καταλαβαίνω μέχρι τώρα ότι από εδώ μέσα έχει κενό και ότι αφού ήταν πύλη εισόδου, λογικό είναι μέσα να έχει κενό. Πώς ανεβαίνανε, στον Τουβαλιά βαράγανε. Και η μαρτυρία που εκεί στην είσοδο του Μαντρακιού έχουμε εκείνη και την κλειστή, όλο αυτό και μέσα πρέπει να είναι κούφιο. Όλα αυτά είναι κλειστή και δεν αναδεικνύεται στους τουρίστες μας. Άκουσε Δημήτρη, εάν σου απαριθμίσω πόσα είναι κλειστά και δεν, και δεν αναδεικνύονται και πόσα έχω βρει με τη μυρωδιά και αλλιεύοντας πληροφορίες σαν τρελή επί τρία χρόνια, θα σου πέσει μηχανή και δεν μας συμφέρει τώρα. Άλλη φορά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πέφτανε τα λύματα. Έχω λοιπόν μαρτυρία την οποία. Προς την ξηρά ταύρο, είσοδος αυτό, έτσι. Την ξηρά ταύρο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ οι ψαράδες παρατηρήσανε τα λύματα, τα οποία είχαμε πει και είχαμε βγάλει στο διαδίκτυο και στην δημοσιότητα, ότι πέφτανε στην ξηρά ταύρο από όλες τις χρήσεις του παλιού φρουρίου. Έχω βεβαίωση της κυρίας Αρβανιτάκη, της μηχανικού, ότι εδώ πέρα παρατηρήθηκαν τα λύματα. Επίσης, πάμε παρακάτω. Δεν το λέω εγώ μόνο, το έχουν πει και οι ψαράδες. Εδώ πέρα το είχαν κάνει βόθρο. Και έχω το χαρτί, έχω το έγγραφο. Ό,τι λέει το έγγραφο λέω, εγώ δεν λέω κάτι δικό μου. Έτσι, διότι έχουν βγει τώρα όψιμα διάφοροι υποστηριχτάδες του πολιτισμού, οι οποίοι αφήσανε αυτό τον ιερό χώρο να γίνει βόθρος. Προς τιμή της Κέρκυρας. Προχωράμε. Εδώ είναι ο προμαχώνας Μαρτινέγκο, ο οποίος θέλει μια συντήρηση, έχω μπει μέσα, με έχει μπάσει ένα σπουδός. Είναι ένα καταπληκτικό μνημείο,
Λοιπόν, διαβάζω εδώ από τη μελέτη του φίλου μας του Χρήστου Τιμιλίνγκου που λέει το εξής. Σε άλλη γεωτεχνική έρευνα του ΙΓΜΕ 1985, πάλι στο Παλαιοφούριο, σε μία ιότρηση διατρήθηκε υπόγεια αίθουσα σε βάθος 8,20 έως 13 μέτρα στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Εμείς ζητάμε τόσο καιρό τις μήνες που περνάνε κάτω από την κόντρα φώσα. Εδώ διατρήθηκε υπόγεια αίθουσα στα 18 μέτρα. Πολύ πιθανό να περνάει από κάτω, διότι δεν είναι δυνατόν οι βασιλείς οι Βρετανοί να καθόταν να πεθάνουν εκεί μέσα και να μην είχαν δίωδο στο κάστρο. Και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και για αυτή την περιοχή. Αυτό λοιπόν το χώρο με τόσα προσόντα και, τόσα εφόδια για τον τόπο μας πρέπει να τον διερευνήσουμε, διότι είναι πολύ πιθανό τα λίμματα να τα ρίχνανε εδώ μέσα. Θα σου εξηγήσω μετά το πώς το ισχυρίζομαι. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό δεν ξέρω, είναι ένα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχει σχέση με τα λίμματα εκεί πάνω τα οποία πέφτανε από τη σύνοδο κορυφής. Θα στα δείξω πώς φεύγουμε. Από τη σύνοδο κορυφής ξεκινάει αυτή η ιστορία. Το 98 το Παλαιοφρούριο έχει γίνει βόθρος. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τι εννοώ. Άρα εδώ πέρα έχουμε αξιοθέατα να φάνε και κόκκι. Εδώ μέσα λοιπόν τι βρήκανε. Βρήκανε υπόγεια αίθουσα. Το λέω εγώ, το λέει η έκθεση του ΙΓΜΕ. Και μας το πιστοποιεί ο Χρήστος ο Μιλίνγκος, ένας έγκυρος επιστήμονας. Δεν λέει κουταμάρης ο Μιλίνγκος. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, εδώ κάτω ήταν ο βόθρος. Πώς δημιουργήθηκε αυτός ο βόθρος? Επί συνόδου κορυφής ήταν πιο μέσα κάτι βενετσιάνικες και αγγλέζικες αποχετεύσεις. Τσιτσακίσανε. Και ήρθαν εδώ και μαζέψανε όλα τα λίμματα από όλες τις χρήσεις του φρουρίου. Και φαντάζεσαι το καλοκαίρι τι χαμός γίνεται εδώ μέσα. Από τη γέφυρα και εδώ δε. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Το 98 ήταν. Από τότε ξεκίνησε αυτό. Και τα μαζέψανε εδώ πέρα. Όλα εδώ. Είχανε κάνει, η πρόβλεψη ήταν να κάνουν μια αντλία να περνάει και από κάτω από τη γέφυρα και να πηγαίνει στο βόθρο. Όμως από το 2000, αυτή χάλαγε κατά καιρούς γιατί πήρανε τη χειρότερη, όπως κάτι πιο φτηνή. Από το 2011 μέχρι πριν από λίγους μήνες αυτό ήταν ανοιχτό και φαινόταν ο βόθρος και βρωμούσε όλος ο τόπος. Κάποια μέρα λοιπόν εγώ είδα κάτι μαστόρους εδώ μέσα. Άρα ήταν ανοιχτή η δίωδος προς τα εδώ μέσα. Ανοιχτή, μπήκα μέσα, απαγορεύεται. Και είμαι αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τι απαγορεύεται? Περάστε, κυρία μου. Εγώ ανοιχτό βρήκα και μπήκα, διότι απαγορεύεται. Πάω λοιπόν και βλέπω εκεί μια υπερχείληση. Προχωράω και βλέπω έναν σωλήνα ίδιας διατομής και χρώματος μέσα στον Προμαχώνα. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι όπως υπερχείλιζε το απόβλητο, το ρίχνανε μέσα στον Προμαχώνα. Είδαμε επίσης με μαρτυρίες και επίσημα ότι κάτω στο μαντράκι στο είπα ότι έχω και έγγραφο όπου εκεί μέσα είδαν ελλείμματα. Λοιπόν, ένας προμαχώνας του 15ου αιώνα νομίζω είναι κατάλληλος για βόθρο. Λέω τώρα εγώ. Επίσης από εδώ πέρα υπάρχει μήνα που πάει στον άλλο προμαχώνα. Πώς το ξέρω? Πρώτον το λέω κατσαρός. Εκείνη κάτω στο βάθος. Από εκεί μέσα όταν μπεις. Ναι. Δεν είναι από εκεί. Πρέπει να μπεις μέσα. Ναι. Πρέπει να μπεις μέσα και εκεί θα δεις πράγματα και θαμάτα. Και πιθανόν και ένα βόθρο. Λοιπόν, υπάρχει η μήνα η οποία είναι φραγμένη και περνάει από εδώ μέσα από την κορτίνα και φτάνει στον άλλο προμαχώνα. Πώς το ξέρω? Πρώτον το είδα στο χάρτη του Χόμαν που το ζωγραφίζει. Δεύτερον, το λέει ο κατσαρός. Τρίτον, μου το είπε ο φύλακας που με έμπασε μέσα και μου λέει κάποια στιγμή όταν είμαστε εκεί μέσα. Μου λέει από εδώ είναι η μήνα, επιχωματωμένη, φτάνεις απέναντι. Αυτός μέχρι τώρα όλες τις φορές μου έχει πει αλήθεια. Δεν μου έχει πει μέχρι τώρα ψέματα. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Ανοίγουμε και βλέπουμε. Καλά, αυτά δεν είναι αξιοθέατα. Τι είναι? Έτσι. Αυτά λοιπόν μας είπε και πάλι η κυρία Αλεξάνδρα Μηταλινού, η καλή μας φίλη. Πώς φαίνεται αυτά, τι λες? Η κυρία Μηταλινού που την γνωρίζω και εγώ από τον Δήμο Κέρκυρας και την δράση της εκεί, γνωρίζω και εγώ ότι πολλά χρόνια, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, μέσω και αυτής της ιδιότητας, επιδίδεται στην έρευνα για το υπόγειο οχυρό και αποτελεί ένα παράδειγμα ανθρώπου που με ιδιαίτερη αγάπη αφιερώνεται σε αυτό. Όπως είπαμε και πριν, στην αρχή ας πούμε αυτής της συνάντησης της ωραίας της εκπομπής μας, είναι πολλοί οι συντοπίτες μας και οι φίλοι μας που ανά τους αιώνες, αλλά κυρίως
τον τελευταίο και πρόσφατα δημιουργούν συζητήσεις πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό τα που όμως συνθέτουν αυτό το πλούσιο περιβάλλον της, της ανάγκης για προβολή και ανάπτυξη του μνημείου. Έχει πάρα πολλές όψεις. Για εμένα είναι ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να ονειρεύεται, να φαντάζεται, να κατανοεί τις κοινωνίες και τις νοοτροπίες του παρελθόντος, τις σύγχρονες νοοτροπίες των κοινωνικών ομάδων ορισμένων που κάνουν χρήση, όπως είπαμε, του χώρου ποικιλοτρόπος. Είναι δηλαδή ένα πεδίο έρευνας και μελέτης και στοχασμού λαμπρό. Να κλείσουμε κάπως έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αισιοδοξία και στο πολιτιστικό κομμάτι της νέας εποχής που ξεκίνησε πριν πέντε μέρες. Άλλωστε η κυβέρνηση αυτή και αυτό το συγκεκριμένο κόμμα είχε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα γύρω από τον πολιτισμό. Οι θέσεις έχουν παρουσιαστεί έγκαιρα και όπως έπρεπε την κατάλληλη στιγμή προς την κοινωνία. Ελπίζουμε και περιμένουμε από τους ανθρώπους που ήδη ανέλαβαν τα ηνία της κυβερνητικής δράσης να έχουμε τη συνέχεια αυτού του οράματος ως πράξη. Μάλιστα. Και να συνεισφέρουμε κι εμείς σαν πολίτες. Όσον αφορά λοιπόν τους κινδύνους και τις προτάσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τους, γιατί είναι πρωταρχικό η κοινωνία, αλλά και τις προτάσεις για την ανάδειξη των μνημείων μας, στις επόμενες εκπομπές, κυρίες και κύριοι, έχουμε να σας αποκαλύψουμε πολύ απίστευτα πράγματα. Ειδικά για τους κινδύνους που υπάρχουν στην πλατεία με την καθίζηση, όπου όπως αποκαλύφθηκε, όπως βρέθηκε με τις νέες μελέτες που έκανε ο κύριος Μιλίνκος, ναι. Το ρήγμα έχει ανοίξει. Και εδώ είναι το θέμα, για ποιο λόγο το ρήγμα έχει ανοίξει και δεν έχει κλείσει τη στιγμή που κάνανε έργα. Και στην επόμενη εκπομπή θα απορρίψουμε ότι τα έργα που έγιναν είναι λάθος. Έγιναν δύο λάθη, πολύ σημαντικά, και αυτό που έγινε δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Και οπωσδήποτε, όπως πάντα, έχουμε και τις προτάσεις. Έτσι, Μαρία, που ελπίζουμε αυτή τη φορά να αξιολογηθούν σωστά από τη νέα Δημοτική Αρχή και το νέο Υπουργείο, διότι τα αρχαιολογικά είναι θέμα Υπουργείου. Όσο και να θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι θέμα Υπουργείου. Και έχουμε ένα κακό παρελθόν μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να μπει σε ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζουμε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση λίγο διαφοροποιημένη από αυτό που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα, όπου τον πολιτισμό, τις δράσεις στον πολιτισμό και την, αν θέλεις, πρωτοβουλία θα την έχει πολύ πιο ισχυρή πλέον μετά από τη θεσμοθέτηση καινούριων προδιαγραφών. Νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές και στην τοπική αυτοδιοίκηση πολύ πιο συμφέρουσες και αισιόδοξες ως προς αυτό που θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε αισιόδοξοι, ό,τι κόμμα και να είσαστε, μα ό,τι κόμμα και να είστε, να είστε σίγουροι. Είμαστε ένα κόμμα. Να είστε χαρούμενοι, διότι για δύο πράγματα, για το περιβάλλον και για τον πολιτισμό, από ό,τι είδαμε στη σημερινή μας εκπομπή, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, επαναλαμβάνω, ό,τι κόμμα και να ψηφίσατε. Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε. Και όποτε θέλετε. Θα δώσουμε ένα νέο ραντεβού να πούμε νεότερα στους φίλους και φίλους. Μην ξεχάσετε, στην επόμενη εκπομπή θα αποκαλύψουμε τους κινδύνους όπου έχει η πλατεία και αν πραγματικά είναι σοβαροί και σε ποιο σημείο έχουν φτάσει σήμερα, διότι από ό,τι αποδείχτηκε, επαναλαμβάνω, το ρήγμα έχει προχωρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το ρήγμα εκεί στο Αχτέων, έτσι. Το ρήγμα εκεί στο Αχτέων έχει προχωρήσει. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.